κάθε άτομο πληθυσμού. Μόνο αυτό να σκεφτούμε και τίποτα άλλο. Ένα τόνο για κάθε άτομο. Και αυτή η γη λεγόταν μικρή γη. Μικρή γη που δεν παραδόθηκε ποτέ. Ποτέ δεν παραδόθηκαν και αυτά άτομα που είχαν το σπίτι του πάνω στο Σταλινγκράτ. 2 χρόνια προσπαθούσαν να τους πάρουν τα ΣΕΣΕΣ, δεν τους πήραν ποτέ. Όσο εμείς θυμάμαι αυτή τη μέρα, τόσο ζούμε. Αυτή η μέρα είναι ξεχωριστή από όλες τις μέρες. Και όπως συνεχίζω, ήταν γενέθλια όλου του κόσμου. Γιατί νικήσανε τη μαύρη πανούκλα, πώς λεγόταν ο φασισμός. Θέλω, επειδή τα παιδιά πρέπει να φύγουν, θέλω να πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθαν εδώ οι φίλοι μας, η κυρία βουλευτρία, η κυρία Μεσάρη Σκούφα και ο υποψήφιος βουλευτής, πρώην μας βουλευτής, κύριος Ζήσος Ζάνας. Δεν είναι απλή φιλετρικής. Ήταν και ο κύριος Χιονίδης ο βουλευτής. Ήρθε, αλλά επειδή έχει ακόμα 3 εκδηλώσεις, μας χαιρέτησε και έφυγε. Ο άνθρωπος ήρθε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Μπέτη και ο κύριος Ζήσης είναι φίλοι και ο κύριος Ζήσης είναι και μέλλον του συλλόγου από πρώτη μέρα του συλλόγου και έβαλε την υπογραφή του στο καταστατικό του συλλόγου. Μας βοήθησαν, είναι το πάντα. Η κυρία Μπέτη. Εμείς κάναμε τελευταίες εκδηλώσεις, ό,τι κάναμε. Η κυρία Μπέτη ήταν δίπλα και με βοήθησε και ο κύριος Ζήσης. Τους ευχαριστώ και ο κύριος Σάβας και σαν δήμαρχος και σαν βουλευτής. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Κουκοντίμο. Σήμερα δεν μπόρεσε να έρθει ο δήμαρχος, αλλά μας έστειλε χαιρετισμούς. Γιατί έχουν πραγματικά πολλές υποχρεώσεις, ξέρουν τα παιδιά. Σήμερα είναι μέρα μεγάλη. Τέλος πάντων. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμο Κατηλίνης που πάντα είναι δίπλα μας σε ό,τι συγκεντρώσεις και δεν κάνουμε. Και τώρα θα παραδίνω το λόγο την παρουσιάστρια της Μαρίνας Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ όλους. Να συγκεντρώσουμε. Ένα σύντομο αποκριτισμό, κύριε Μπέτη. Και ο κύριος Ζήση, ένα σύντομο αποκριτισμό να ακούμε. Καλησπέρα. Η συμβουλή του συγκεκριμένου συλλόγου ελληνορωσικής φιλίας είναι διαχρονική και εγώ και ο Ζήσης ο Ζάνας και όλα τα μέλη του τότε συνασπισμού είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε δράσεις του συλλόγου, να πρωτογνωρίσουμε εσάς και την κυρία Ελένη Παυλίδου. Η συμβολή είναι σημαντική διότι η επικοινωνία 2 λαών που και οι 2 στοχεύουν στην ειρήνη, στην πρόοδο, στη μάχη κατά του απολυταρχισμού, του ναζισμού, του φασισμού. Πρέπει να συνεχίσει και πρέπει να βαθύνει μέσα στους αιώνες. Είμαστε εδώ για να μας δίνετε το κομμάτι της Ρωσίας, να μας δίνετε το κομμάτι του ελληνισμού που έζησε στη Ρωσία και είμαστε εδώ για να στηρίζουμε και από τις θέσεις ευθύνης μας, τις όποιες δράσεις σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Η Επανάσταση νικάει και θα νικήσει.